Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ παρέα για μία ακόμη Δευτέρα, σήμερα 14 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα κιόλας, στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη. Και έχουμε κοντά μας ξεχωριστούς καλεσμένους για ακόμη μία φορά και θα τους καλησπερίσω αμέσως. Είναι ο προπονητής της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Μήλωνα, ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ένας από τους παίχτες της ομάδας, ένα από τα νέα πρόσωπα φέτος για τον Μήλωνα, ο Γιάννης Μαντέκας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε απόψε εδώ. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο, φορτωμένο με προπονήσεις. Πλησιάζει άλλωστε και το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, για τον Μήλωνα, αυτό το Σάββατο. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση, βέβαια. Να είστε καλά. Δεν είναι δυνατόν να μην σας τιμήσουμε με αυτή την πρόσκληση και ξεκινάμε τα επίσημα. Ναι, το Σάββατο ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι για τον Μήλωνα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε αυτή την εκπομπή για την φετινή χρονιά της ομάδας που πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί γενικότερα και ο Μήλωνας φαίνεται ότι έχει χτίσει φέτος μια πολύ δυνατή ομάδα με πολύ ποιοτικές και πολύ καλές προσθήκες, έχοντας κρατήσει και παίχτες από τον περσινό κορμό. Προέρχεται κιόλας από μια εντυπωσιακή χρονιά πέρσι στην Β' Εθνική. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Και νομίζω ότι έτσι όπως πιστεύουν και οι περισσότεροι, θα είναι μια από τις ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα της Α2 που θα πρωταγωνιστήσει. Λοιπόν, να δώσουμε αρχικά το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο. Εσείς εδώ και λίγους μήνες πλέον στην οικογένεια του Μήλωνα είστε ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία, έχοντας περάσει από αρκετές ομάδες τόσο σε επίπεδο Α1 όσο και σε επίπεδο Α2. Πώς είδατε την προοπτική του Μήλωνα αυτό το καλοκαίρι? Θεώρησα ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη ο Μήλωνας. Εγώ πέρσι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επένδυση, όχι μόνο στο κομμάτι του βόλεϊ, αλλά επειδή μιλάμε για τα δικά μας τα χωράφια τώρα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση από πέρσι. Ήδη φάνηκε η διάθεση της ομάδας στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Εσπέδα, που ανέβηκε πανηγυρικά στην Α2. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, τόσο σε έμψυχο δυναμικό, όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή της ομάδας και στις εγκαταστάσεις και στα υλικά που χρησιμοποιούμε. Και προσπαθούμε να παρέχουμε στους αθλητές ένα περιβάλλον τέτοιο στο οποίο θα μπορούν να είναι αφοσιωμένοι μόνο με το δικό τους το κομμάτι, με την προπόνηση. Άλλωστε αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτός ήταν ο σκοπός. Να μπορούμε να τους έχουμε συγκεντρωμένους μόνο σε αυτό το κομμάτι. Μου λέγατε και πριν ότι είστε νεοσμυρνιώτης, είστε ένας άνθρωπος που μεγάλωσε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Επομένως, γνωρίζατε από πρώτο χέρι το Μήλωνα, την ιστορία αυτού του συλλόγου, γιατί είναι ένας σύλλογος, ειδικά στο βόλεϊ, που έχει μεγάλη ιστορία. Και για εσάς, πιστεύω, αφού μένετε και στη Νέα Σμύρνη, θα είναι, μπορεί να έχετε περάσει από πολλές ομάδες, αλλά θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτό το καινούργιο κεφάλαιο, έτσι. Ναι, πραγματικά. Τώρα, για ιστορικούς λόγους, ξεκινώντας εγώ το βόλεϊ, έπαιξα στο Πανιόνιο. Και πιο κοντά στο σπίτι και άλλες εποχές βέβαια τότε, άλλες συνθήκες. Όμως ο Μήλωνας πάντα ήταν το αντιπαλονδέος και βέβαια είχε κάνει και τα μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τους άντρες του Πανιωνίου. Έχει περάσει από Α1, έχουν περάσει τεράστια ονόματα από την αντρική ομάδα του Μήλωνα. Θα βάλω πρώτα το συγχωρημένο το Νίκο το Σαμαρά, αλλά τεράστια ονόματα. Ο Γκιούρδας, ο Ιωκιμίδης, τι να σκεφτώ, ο Χατζη Αντωνίου. Μεγάλα κεφάλαια για την σύγχρονη ιστορία του ελληνικού βολή. Ο Μάριος Γκιούρδας που φέτος συνεργάζεστε μαζί του, έτσι. Φέτος είναι και στο team του Μήλωνα ως manager. Να πάμε και στον Γιάννη Μαντέκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Όπως είπα προηγουμένως, εσύ ένα από τα πολλά νέα πρόσωπα που ήρθαν φέτος στο Μήλωνα και εσύ είσαι ένας παίκτης με εμπειρία. Έχεις περάσει από πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και έχεις εμπειρία και από το εξωτερικό. Εσύ την πρόκληση του Μήλωνα πώς την είδες αυτό το καλοκαίρι? Να πω μόνο ότι έκλεισα με το Μήλωνα τη στιγμή που βρεθήκα με το Μήλωνα. Γιατί με ικανοποίησε το πλάνο τους, το όραμά τους και κατ' επέκταση όλα τα υποκεφάλαια όπως ήταν η οργάνωσή τους, ο στόχος τους εξ αρχής. Γιατί πλέον κοιτάζω το στόχο της ομάδας. Ο στόχος ήταν εξ αρχής η Α1, οπότε με ικανοποίησε αμέσως και δώσαμε τα χέρια. Και στην πράξη όλα αυτά που είπαμε έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή, όπως είπε και ο coach, είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στην προπόνησή μας
και σε τίποτα άλλο. Προς το παρόν δηλαδή δεν μας απασχολούν άλλα πράγματα. Συγκεντρωμένοι εκεί θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Πώς είναι για σένα έτσι αυτοί οι πρώτοι μήνες στην οικογένεια του Μίλωνα, πώς βλέπεις το περιβάλλον της ομάδας? Είναι πολύ ωραία. Είναι πραγματικά πολύ ωραία γιατί με έκανε να αισθανθώ ότι είμαι. Όχι, δεν είμαι υπερβολικό στη δάση, ότι είμαι χρόνια, αλλά ένιωσα οικεία κατευθείαν. Όλο το κλίμα είναι πολύ θετικό προς το να δουλέψεις όπως θέλεις και να βγάλεις ένα έργο καλό. Οπότε νιώθω πολύ καλά εκεί και νομίζω ότι και η πορεία θα είναι αντίστοιχη. Το λέω γιατί γενικότερα ο Μίλωνας αυτό το έχει σαν ομάδα, σε όλα τα τμήματά του. Υπάρχει αυτό το αίσθημα το ότι ανήκεις σε μια οικογένεια, υπάρχει αυτή η συσπήρωση. Έτσι, δεν ξέρω, είστε λίγους μήνες στην ομάδα, αλλά νομίζω το έχετε αντιληφθεί. Λίγους μήνες, ναι, αλλά είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει ένα κλαμπ, πραγματικά ένα κλαμπ ο Μίλωνας, με όλες αυτές τις εγκαταστάσεις σε τόσο πολλούς αθλητικούς χώρους μαζεμένους, να μπορεί να λειτουργεί με οικειότητα κάθε τμήμα του. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αλλά είναι ζεστό. Ναι, είναι από τις λίγες φορές που μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση και έχω παίξει σε αρκετές ομάδες και μην πω η μόνη, αλλά είναι στο top 1-2 που ένιωσα αμέσως τόσο οικεία. Και αυτό πολλές φορές είναι και το σημαντικότερο στοιχείο έτσι, για να πάει καλά μια ομάδα, πιστεύω. Νομίζω από την εμπειρία σας, τι λέει η εμπειρία σας. Σίγουρα, δεν χάνουμε χρόνο στο να γνωριστούμε. Οπότε κατευθείαν ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε πού είμαστε, πάμε και το κάνουμε κατευθείαν. Δεν χάνουμε χρόνο δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε και στην περσινή χρονιά του Μίλωνα που ήταν πολύ επιτυχημένη, πριν πάμε στα της φετινής περίοδου, από πέρσι ξέρουμε ότι ο Μίλωνας ουσιαστικά άλλαξε σελίδα, βάζοντας ένα πλάνο έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να επανέλθει ανάμεσα στις υψηλές θέσεις του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ, πραγματοποίησε μια σχεδόν αψεγάδιαστη χρονιά στην Β' Εθνική. Καταρχάς, είχατε εικόνα πέρσι καθόλου για τον Μίλωνα? Είχα παρακολουθήσει δύο παιχνίδια ντέρμπι της κατηγορίας με την Πετρούπολη, αλλά μέχρι εκεί. Και είχα και δυνατότητα σε φιλικές συναντήσεις στην ομάδα που προπονούσα πέρσι να βρεθούμε 2-3 φορές στο γήπεδο, αλλά το επίπεδο των φιλικών δεν σου δίνει την εικόνα όταν είσαι από μέσα ακριβώς. Ναι. Σαν θεατής γενικότερα, πώς τον είδατε το Μίλωνα πέρσι? Μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Είναι ένα γήπεδο άκρως βολεϊκό, θα έλεγα. Γιατί είναι μαζεμένο και με λίγο κόσμο γίνεται πολύ ζεστό. Mm-hmm. Γιάννη, εσύ είχες παρακολουθήσει καθόλου το Μίλωνα πέρσι? Είχες ακούσει για την ομάδα? Είχα ακούσει, δεν μπορούσα να δω κάτι γιατί ήμουν μακριά, αλλά γενικά την πορεία όλο την παρακολούθησα. Mm-hmm. Ήξερα ότι ανέβηκε, ήξερα γενικά τι κινήσεις είχε κάνει, αλλά μέχρι εκεί δεν είχα δυνατότητα για παραπάνω. Ήσουν στο εξωτερικό, πέρσι, θα τα πούμε και για την εμπειρία σου στο εξωτερικό σε λίγο. Υπήρχαν επομένως από την περσινή ομάδα πολύ καλές βάσεις. Ωστόσο, coach, πόσο διαφορετική οφείλει να είναι η προετοιμασία μιας ομάδας τώρα εν ώψη της Α2 από τη Β' Εθνική? Η φιλοσοφία μου ήταν πάντα η εξής, ότι αν θέλεις να πρωταγωνιστείς την κατηγορία σου, πρέπει να οργανώνεσαι και να αντιμετωπίζεσαι σαν μια κατηγορία πάνω. Mm-hmm. Νομίζω αυτό έκανε ο Μίλωνας από πέρσι. Δημιούργησε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί στην Α2, καταφέροντας έτσι να βγει η πρωταθλήτρια στη Β' Εθνική, και με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και φέτος. Προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα επίπεδο ψηλότερο από αυτό που θεωρητικά είναι της Α2. Να πούμε ότι θα τα πούμε και αναλυτικά, στη συνέχεια έγιναν πολλές κινήσεις και ανανεώσεις κάποιων παιχτών από τον περσινό κορμό, αλλά και πολλοί νέοι παίχτες και παίχτες με εμπειρία από την κατηγορία, με ποιότητα. Γιάννη, όπως είπαμε, ένας από αυτούς ήσουν και εσύ, και μάλιστα ήσουν η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη κίνηση του Μίλωνα, έτσι. Η πρώτη χρονικά, νομίζω. Χρονικά ανακοινώθηκε η πρώτη. Ναι. Ως πρώτη, ναι. Μια κίνηση με την οποία ουσιαστικά ο Μίλωνας έδειξε τις προθέσεις του για αυτό το καλοκαίρι και γενικότερα για αυτή την χρονιά. Μόνο κολακευμένος μπορώ να νιώσω από αυτό. Δεν περίμενα, όπως είπα και πριν, δεν περίμενα κάτι άλλο. Πίστηκα ότι μετά από μένα θα συνεχίσει αυτό το πλάνο. Mm-hmm. Είχε ξεκάθαρο στόχο, οπότε είπαμε το ναι και απλά περίμενα τις προσθήκες. Δεν είναι ότι είχα άγχος ή αμφιβολίες για το μέλλον. Coach, η παρουσία του Γιάννη τι δίνει στην ομάδα? Πολλά πράγματα. Εμπειρία, ποιότητα, ηρεμία, καθοδήγηση σε μικρότερους και βέβαια την νοοτροπία του επαγγελματία, που παραδειγματίζονται και οι παλιότεροι, αλλά και παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον επαγγελματισμό του Γιάννη, βλέπουν και μαθαίνουν.
και ακολουθούν. Και παράδειγμα και δηλαδή για τους νεότερους. Γιάννη, απλά επειδή ο Γιάννης είναι τώρα εδώ πέρα και μιλάμε με το συγκεκριμένο, είναι εξίσου έμπειρα παιδιά και επαγγελματίες. Κάποιοι συγκεκριμένοι που έχουν έρθει, θα αναφερθούμε αργότερα, και βοηθάνε και τους πιο άπειρους και τους πιο μικρούς. Είναι αυτό που λέει και ο προπονητής σου Γιάννη. Γενικότερα, η συναστροφή σου με τα μικρότερα παιδιά πώς είναι? Δηλαδή, προσπαθείς, παίρνεις και το ρόλο του καθοδηγητή λόγω του ότι είσαι πιο έμπειρος. Προσπαθείς να τα βάλεις στο κλίμα και της κατηγορίας γενικότερα. Ναι, συνήθως τον παίρνω και μ' αρέσει αυτός ο ρόλος γιατί έχει πολύ καλές υποδομές ο Μίλωνας. Ναι. Δηλαδή, έχει νέους που δείχνουν ότι θέλουν και ότι μπορούν. Και φυσικά δεν είναι, είναι και προσγειωμένοι και καλοί χαρακτήρες. Και βρίσκω πρόσφορο έδαφος να, αν μπορώ να πω δύο κουβέντες ή να δείξω δύο πράγματα, με χαρά το κάνω. Mm-hmm. Είναι, και είναι ωραίο να συναστρέψει με νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή. Πάμε λίγο τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα τη φετινή ομάδα του Μίλωνα. Είπαμε και προηγουμένως ότι έγιναν πολλές κινήσεις. Coach, μιλήστε μας λίγο για το σχεδιασμό αυτό το καλοκαίρι, τις κινήσεις που έγιναν, τους παίκτες που παρέμειναν από το περσινό κορμό. Να ξεκινήσω με αυτούς που παρέμειναν. Παρέμεινε ο Γιώργος Κανελόπουλος Πασαδόρος, ο Μίλτος Τσαρκάτογλου κεντρικός, ο Χρήστος Ρούσος Λίμπερο, τρεις, και μαζί με τον Έντορ το Ράμος σαν διαγώνιο και το Γιώργο το Φάκα, που ακόμα έχει και μία χρονιά στο εφηβικό, είναι τα παιδιά που μείνανε από την περσινή ομάδα. Σκοπός ήταν να τους πλαισιώσουμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ακόμα πιο δυνατό σύνολο, και με έμπειρους παίκτες και με ταλαντούχους. Γιατί ο σκοπός και ο στόχος ήταν αυτός, όπως είπαμε στην αρχή, να φτιάξουμε μια ομάδα που θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α1. Οπότε μαζί με αυτά τα παιδιά ήρθε ο Γιάννης σαν ακραίος, ο Γιάννης ο Αλεξίου επίσης ακραίος. Τώρα δεν χρειάζεται να μιλήσω για τις ομάδες που έχει αγωνιστεί ο καθένας. Επίσης, ακραίοι μαζί με τον Χάκα ήρθε ο Νεάρας ο Χανδρινός από την Καλαμάτα και είναι και δύο παιδιά που πλαισιώνει σε μικρές εθνικές ομάδες. Πολύ ταλέντο και με πολύ μεγάλη προοπτική μπροστά τους. Στο κέντρο γύρισε ο γνώριμος στα λιμέρια του Μίλωνα ο Τουρνάκης, ο Αλέξανδρος, μεγαλωμένος μες στο Μίλωνα. Ήταν κάτι που το ζητάγαμε κιόλας, παιδιά που ξέρουν από μέσα, όπως και ο Άγγελος ο Καρακής, ο Σαμπασαδόρος. Επίσης κεντρικός ο Γιάννης ο Μάμαλης, ένα πολύ ψηλό παιδί με δυνατότητες. Ο Νίκος ο Μαυραγάνης, κεντρικός. Και το κερασάκι, ήρθε ο Αλέξος ο Πολυχρονιάδης, λίμπερο επίσης, και ο Χρήστος ο Μπέλος με τεράστια, με βεβαρημένο παρελθόν στην Α1, ως διαγώνιος. Από αυτά που μας λέτε φαίνεται ότι έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγμή ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, μια ομάδα με λύσεις παντού, σε όλες τις θέσεις, και νομίζω αυτό λύνει τα χέρια ενός προπονητή και μόνο ικανοποιημένος μπορεί να είστε, έτσι, λίγο πριν έναρξη χρονιάς. Ασφαλώς. Ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα το καλύτερο δυνατό και ήταν οι πρώτες μας επιλογές και ευτυχήσαμε να έχουμε θετικές απαντήσεις. Κάναμε ένα δυνατό ρόστερ, είναι ένα γεμάτο ρόστερ, αυτά όμως όλα αποδεικνύονται στο γήπεδο. Mm-hmm. Με τα ονόματα δεν ανέβηκε ποτέ κανείς. Όλα αυτά αποδεικνύονται πάντα στην πράξη και πάντα πρέπει να αποδεικνύουμε αυτοί που είμαστε. Γιάννη, εσύ είπαμε ότι στην ομάδα ήρθαν αρκετά νέα πρόσωπα. Από αυτά ήσουν και εσύ. Έχεις αρχίσει να γνωρίζεσαι καλύτερα με τους συμπαίκτες σου εντός αγωνιστικού χώρου, να δένεστε σιγά σιγά στην ομάδα. Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό το πρώτο καιρό? Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Από την πρώτη μέρα είχαμε χημία, έχουμε πάρα πολύ καλά αποδυτήρια, άρα συναστροφές και σχέσεις μεταξύ μας. Οπότε το μόνο που μένει είναι χρόνος για να δείξουμε πόσο έχουμε δεθεί μέσα στο γήπεδο. Να ξεδιπλωθεί όλο αυτό, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο, Coach, τώρα πώς κυλάει η προετοιμασία. Έχετε παίξει και κάποια φιλικά παιχνίδια. Είμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα? Είμαστε στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Το Σάββατο με την πρώτη αγωνιστική δεν μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού. Αλίμονο. Στα πρώτα φιλικά που κάναμε με ομάδες Α1 και με μια ρουμάνικη ομάδα η οποία αγωνίζεται στο ΣΕΒ. Ο σκοπός δεν ήταν να μπορέσουμε να τους κοντράρουμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ο σκοπός ήταν να προσπαθήσουν να παίξουμε με ομάδες μεγαλύτερου επίπεδου για να μας εκθέσουν περισσότερο στις αδυναμίες μας και να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτές. Δώσατε αρκετά δυνατά φιλικά, η αλήθεια είναι, έτσι. Είναι γεγονός. Η ρουμανική ομάδα, πούμε, ήταν η Δυναμό Βουκουρεστίου. Δυναμό Βουκουρεστίου. Είχαμε ένα φιλικό προετοιμασία πιο πολύ σαν προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Παίξαμε και Κυφισιά, Παναθηναϊκό. Πραγματικά ήταν
δυνατά φιλικά, γιατί ήταν η απειλή από παντού. Και αυτό μας βοήθησε πραγματικά να δούμε αυτό ακριβώς όπως σας είπα πριν, να ποιες είναι οι πραγματικές αδυναμίες μας και να δουλέψουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτές. Τώρα, τα τελευταία φιλικά έχουμε αγωνιστεί με ομάδες της κατηγορίας μας. Θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο σε κάποια διαφορετικά δεδομένα, για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε το Σάββατο στην πρωτοαγωνιστική. Γενικότερα, πώς τον είδατε το Μίλωνα από αυτά τα φιλικά, τι συμπεράσματα βγάλατε? Είμαι ικανοποιημένος από κάποια πράγματα. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε ακόμα να δώσουμε και να δεθούμε. Όμως όλα αυτά, το τελικό δέσιμο πάντα γίνεται στους επίσημους αγώνες. Εκεί πέρα φαίνεται ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα. Γιάννη, η δική σου εμπειρία από τα φιλικά αυτά που δώσατε και γενικότερα την προετοιμασία, ποια είναι? Σίγουρα μας βοήθησαν, σίγουρα μας έδειξαν που είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι και που υστερούμε και πάνω σε αυτά θα δουλέψουμε. Το να παίζουμε μεγαλύτερες ομάδες μας κάνουν και εμάς αυτομάτως καλύτερες, γιατί είναι άλλες οι δυνάμεις, άλλες οι ταχύτητες, οπότε μας δίνουν και εμάς το κάτι παραπάνω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, είναι προτιμότερο για έναν αθλητή στην προετοιμασία να παίζει με ομάδες μεγαλύτερες και έτσι με αυξημένο δίκτυο δυσκολίας? Με μεγαλύτερο δίκτυο δυσκολίας γίνεσαι αυτόματα καλύτερος, διορθώνεις πράγματα κτλ. Από την άλλη, χρειάζεται να παίξουμε και με τις ομάδες κατηγορίες μας, γιατί είναι διαφορετική κατηγορία. Απέχει πάρα πολύ το επίπεδο από την Α1 ή Α2. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε στο δρόμο μας. Πώς ήταν η εμπειρία να παίζετε με μια ομάδα του εξωτερικού, τη Δυναμό Βουκουρεστίου, που όπως ξέρουμε είναι ένας πολύ δυνατός σύλλογος στην Ευρώπη? Σπουδαίο. Βλέπεις παίχτες διεθνείς, βλέπεις άλλα κορμιά, άλλες ταχύτητες, άλλο βολί. Mm-hmm. Άλλο βολί και λύσεις και αναρωτιέσαι τι κάνεις και εσύ, ας πούμε. Όχι, αστεύομαι. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα και πολλοί συγκεκριμένοι παίχτες έχουν δυνατότητες και να σταθούν και να παίξουν επάξια με δουλειά. Αλλά είναι διαφορετικό και είναι και όμορφο. Είναι και όμορφο σαν βόλεϊ και βοηθάει γενικά το ελληνικό βόλεϊ. Γενικότερα είναι οι εικόνες που παίρνεις και ίσως κάποιοι δεν τις ξαναπάρουν καν. Οπότε είμαστε ευγνώμονες που παίξαμε και αυτό το φιλικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, 1-2 λεπτάκια και επανερχόμαστε εδώ με τον coach της Ανδρικής Ομάδας Βόλεϊ του Μίλωνα, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Μαντέκα, τον παίκτη της ομάδας.
Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Πρώτος σκόρερ με καλεσμένους τον προπονητή της αθλητικής ομάδας Βόλεϊ του Μίλωνα, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Μαντέκα, έναν από τους παίχτες του συλλόγου. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο για το πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας, για τα νέα πρόσωπα, τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, για τα φιλικά που έδωσε ο Μίλωνας. Πάμε λίγο στην φετινή χρονιά, η οποία ξεκινάει και επίσημα για σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Μίλωνας λοιπόν, αφού πέρσι πήρε την άνοδο από τη Β' Εθνική, κάνοντας μάλιστα μια εκπληκτική πορεία, συμμετέχει φέτος στην Α2, στο πρωτάθλημα της Α2. Coach, εσείς πώς βλέπετε το φετινό πρωτάθλημα, το επίπεδο? Κάθε χρόνο η Α2 είναι μια διαφορετική έκπληξη. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Είναι μια τεράστια δεξαμενή που ακουμπάνε όλων των ειδών οι παίκτες, από νεαρούς ταλαντούχους 17χρονους, 18χρονους, μέχρι επαγγελματίες που δεν μπορούν να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο βόλεϊ και έρχονται στην Α2, μέχρι παιδιά από την Α1 που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας έρχονται να παίξουν στην Α2, ή παιδιά που έχουν κουραστεί στην Α1 και τελειώνει την καριέρα του. Είναι πάρα πολλοί. Φοιτητές είναι πάρα πολλοί. Και είναι όλοι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί μια ομάδα να έχει μαζέψει, να έχει κάνει μια μεταγραφικές κινήσεις 5, 6, 7, 8 αθλητών άξιων, αλλά να είναι οι ειδικές συνθήκες του καθενός που να μην τους επιτρέπουν να εμφανίσουν στο γήπεδο αυτό που θα μπορούσαν σε άλλες συνθήκες. Οπότε έχουμε μια εικόνα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχουν ομάδες αξιόλογες, και ο Πανιούνιος έχει κάνει μια καλή ομάδα, η Ερυθρέα παραδοσιακά έχει καλή ομάδα και είναι άλλωστε και μία από τις ελάχιστες ομάδες που έχουν απομείνει στο, που δουλεύουν αναπτυξιακά στα αγόρια. Με την Ερυθρέα με την οποία ξεκινάτε την πρώτη αγωνιστική, έτσι, εκτός έδρας. Ναι. Η ομάδα του Αιγείου έχει κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις που ευνοήθηκε από τη διάλυση των ομάδων της Πάτρας και μαζευτήκαν οι περισσότεροι στο Αίγιο. Ο Κέρκης έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλες οι άλλες είναι λίγο πιο πίσω. Καλαμάτα, ο Βίρονας, η Δραπετσόνα. Αλλά όλα αυτά είναι τέτοιες συνθήκες που πρέπει να τα δούμε στο γήπεδο. Γιάννη, δική σου γνώμη ποια είναι? Συμφωνώ ότι η δυσκολία και το επικίνδυνο έγκυται στο γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα βρεις κάθε Σάββατο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το επίπεδο έχει πέσει και ότι δεν είναι καλό πλέον. Σε σχέση με άλλες χρονιές, έτσι. Σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με πιο παλιά. Φυσιολογικό είναι, οκ. Okay. Αλλά πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα στο επίπεδο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε ούτε να ηρεμήσουμε σε καμία περίπτωση. Ειδικά πλέον που κάθε τρίποντο μετράει εξίσου το ίδιο. Δεν έχουμε δικαίωμα να χαλαρώσουμε κάποια στιγμή. Θα χαλαρώσουμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και κάνουμε συγκομιδή βαθμών. Και είναι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει και περιπετειωδώς, γιατί τα λέγαμε και προηγουμένως στο διάλειμμα, αρκετές ομάδες έχουν αποχωρήσει πριν καν την έναρξή του. Και αυτό αλλοιώνει λίγο και τα χαρακτηριστικά του πρωταθλήματος, έτσι, όταν έχουμε αποχωρήσει στη τελευταία στιγμή. Ξεκίνησε με θεωρητικό δικαίωμα συμμετοχής 15 ομάδων. Ναι. Έχουν φτάσει στις 11 και έχουν φτάσει η αποχώρηση της Ροδίων. Είναι λυπηρό ότι αποχωρούν ομάδες κυρίως της επαρχίας, γιατί τα τελευταία χρόνια όλη η δύναμη και η δυναμική του βόλη αναπτύσσεται στην επαρχία. Ναι. Τώρα το πόσο μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα ενός πρωταθλήματος, ενώ δύο γύρων μόνο, σίγουρα δεν έχεις σαν θεωρητικό φαβορή, δεν έχει περισσότερες ομάδες ίσως να διορθώσει κάποιο στραβοπάτημα. Όμως, όπως είπε ο Γιάννης, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είτε κερδίσει τον Πανιούνιο είτε κερδίσει τη Ροδίων, και να μην λέω άλλη ομάδα τώρα που αποχώρησε, οι βαθμοί είναι ίδιοι, είναι τρεις. Mm-hmm. Και μιας και αναφερθήκατε και στον Πανιόνιο, φέτος μετά από αρκετά χρόνια Μίλωνας και Πανιόνιος βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, επομένως θα αναβιώσουν έτσι αυτά τα τοπικά ντέρμπι εδώ στην Νέα Σμύρνη, και μάλιστα πλησιάζει κιόλας το πρώτο, είναι αρχές Νοέμβρη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, όπου υποδέχεστε τον Πανιόνιο στο κλειστό του Μίλωνα. Αυτά τα παιχνίδια, και θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο, μπορεί να είστε λίγους μήνες μόλις στο Μίλωνα. Εντάξει, εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, είστε και Νέος Μυρνιώτης, γνωρίζετε περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους φίλους και
και του Μίλωνα και του Πανιωνίου. Τα περιμένετε κι εσείς με λίγο περισσότερη αγωνία? Να πω την αλήθεια, το περιμένω πιο πολύ για συναισθηματικούς λόγους. Σαν ένα τοπικό ντέρμπι. Γιατί, έτσι, αν το βάλουμε λίγο κάτω από ένα μικροσκόπιο, είναι ένα ντέρμπι που παραπέμπει σε εποχές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και ας ακούγεται λίγο η ρωσιλία αυτό που λέω, αλλά πάντα δύο μεγάλες ομάδες στον ίδιο Δήμο. Είναι ένα ντέρμπι που εκεί πέρα ούτε προγνωστικά μπορείς να πεις, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Γιάννη, εσύ θα είναι το πρώτο σου, έτσι, η πρώτη σου τέτοια εμπειρία. Ναι, με αυτές τις ομάδες. Πώς το περιμένεις? Νομίζω το κλίμα θα μεταφερθεί εκείνη την ώρα, γιατί πραγματικά είμαι λίγο, απέχω λίγο από τα ντέρμπι. Λογικό. Σαν αθλητής, δηλαδή, προσπαθώ να μην φανατίζομαι. Παίζω κάθε φορά με την ομάδα μου, ανεξαρτήτου οπαδισμού, να το πω έτσι. Προφανώς, αν υπάρχει κλίμα, που όντως θα υπάρχει, όπως το λέτε και εσείς, θα το καταλάβουμε την ώρα του παιχνιδιού ή τη βδομάδα πριν, έτσι ήθιστε δηλαδή. Αλλά και πάλι θα είναι ένα παιχνίδι για μας. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, προφανώς θα μας δώσει μεγαλύτερο κίνητρο αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι, οπότε εντάξει, θα μας δώσει και άλλη δύναμη, πώς να το πω. Και νομίζω ότι πέραν του γεγονότος το ότι θα κοντραριστούν δύο ομάδες από τον ίδιο Δήμο, από την ίδια πόλη, από την ίδια περιοχή, θα είναι και δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, ίσως και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Γιατί και ο Πανιώνιος έχει δυναμώσει πολύ και θα είναι μια από τις ομάδες λογικά που θα πρωταγωνιστήσει, όπως και ο Μίλωνας. Επομένως, θα έχει σημασία και αγωνιστικά αυτό, έτσι. Στο διατάφτα, θα επανέλθω στη φράση που είπε πρώτος ο Γιάννης: οι τρεις βαθμοί είναι τρεις βαθμοί. Mm-hmm. Αλλά αν φτάσουμε να μετράμε τις νίκες μεταξύ μας, οπωσδήποτε η λεπτομέρεια θα μετρήσει. Τώρα, σας έλεγα και προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι με όσους έχω μιλήσει από το χώρο του βόλεϊ, ιδιαίτερα ομάδες της Α2, μου λένε ότι θεωρούν το Μίλωνα πρώτο φαβορί ακόμη και για την απευθείας στην άνοδο στην Α1. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή προτιμάτε να το πάτε βήμα-βήμα και οι στόχοι να καθοριστούν ανάλογα με την πορεία της ομάδας? Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Άλλωστε, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, είπαμε ότι η ομάδα στήθηκε το καλοκαίρι έχοντας σαν στόχο να ανέβει στην Α1 και γι' αυτό δημιούργησε ένα σύνολο και ένα ρόστερ γεμάτο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την πορεία ενός πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα όμως, οπωσδήποτε κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ούτε να περιμένουμε μυρολετρικά μία άνοδο, ούτε τίποτα. Είναι κάτι που θα το κυνηγήσουμε αγώνα με αγώνα. Γιάννη. Εγώ τη συμμερίζω από την άποψη ότι ήταν εξ αρχής αυτός ο στόχος. Εντάξει, και είναι και κάτι λογικό βάσει και των κινήσεων και του ρόστερ, έτσι, και του υλικού. Εντάξει, όντως, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα έχει ξεκάθαρο στόχο να ανέβει κατηγορία. Ο μόνος τρόπος να ανέβει κατηγορία είναι να βγει πρώτη. Ο μόνος τρόπος να βγει πρώτη είναι να κερδίσει όλα τα παιχνίδια, ούτως ώστε να μην μπει και σε περιπέτειες προσταφαίρεσης βαθμών και αποτελεσμάτων και οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Προφανώς όλες οι ομάδες παίζουν ενάντια στο φαβορί όσο καλύτερα μπορούν, άρα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την πίεση, σε εισαγωγικά, του φαβορί. Αυτό νομίζω όμως μας κάνει καλύτερους. Mm-hmm. Δηλαδή θα εκπαιδευτούμε σε αυτό, θα προπονηθούμε σε αυτό και στο τέλος θα βγούμε καλύτεροι. Το λέω ξεκάθαρα από αθλητική άποψη. Θεωρώ όλους τους αθλητές τους βοηθάει. Υπάρχει ένα βάρος, ένα ειδικό βάρος, αλλά μόνο καλό θα κάνει. Εσάς σας ανησυχεί καθόλου η πίεση που ενδεχομένως να υπάρχει λόγω του ότι έχετε χαρακτηριστεί φαβορί ή επειδή υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίχτες στην ομάδα, πιστεύεις ότι αυτό θα το αποβάλλετε γρήγορα από πάνω σας? Νομίζω ότι θα το αποβάλουμε. Μπορούμε να το διαχειριστούμε και στην τελική γι' αυτό μας φέρνουν εδώ, για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Οπότε ατομικά και ομαδικά είναι ο στόχος. Εσείς κόσμος τι πιστεύετε? Πολλές φορές ο χαρακτηρισμός του φαβορί κάνει κακό σε μια ομάδα, δηλαδή υπάρχει αυτή η πίεση που πρέπει να αποβάλουν οι παίχτες? Συνήθως η πίεση από ένα χαρακτηρισμό φαβορί έρχεται όταν δεν περιμένεις ότι είσαι φαβορί. Και στην πορεία εμφανίζεται μια ομάδα και λέει «Α, τελικά και αυτή είναι φαβορί». Εκεί πέρα ίσως να υπάρχει μια διαφορετική πίεση. Αλλά όπως είπε ο Γιάννης, ξεκινήσαμε με αυτό το στόχο. Δεν έχουμε κρυφτεί ότι θέλουμε να ανέβουμε. Δεν διαφωνούμε ότι είμαστε φαβορί. Όμως, στο διατάφτα πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Άλλωστε, η σύγχρονη ιστορία της Α2
Λέει ότι μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα για να μην ανέβεις, όπως ας πούμε ο Όφη που έχει επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τόσα χρόνια για να καταφέρει την πέμπτη χρονιά να ανέβει. Πέρσι η Ρόδος που είχε αποχωρήσει παικτών προπονητών που είχε πει στον ίδιο στόχο. Συμβαίνουν διάφορα. Συμβαίνουν πολλά μέσα στην χρονιά, ναι. Το κυριότερο πιστεύω είναι να παραμείνετε υγιείς, να παραμείνετε έτσι και συσπηρωμένοι σαν ομάδα, γιατί έχουμε δει πολλά σε πολλές ομάδες. Ο δρόμος είναι μακρύς, δεν είναι. Ναι. Δεν τελειώνει αύριο, τελειώνει τον Μάρτιο, Απρίλιο. Είναι μεγάλη πορεία. Πρέπει να είμαστε καλά σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πάντως εύχομαι κάθε επιτυχία. Coach, τι χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι θα έχει ο Μίλωνας αγωνιστικά αυτή την χρονιά, δηλαδή τι να περιμένει ο κόσμος να δει? Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστιέται καλό βολή σε όλα τα επίπεδα και οργανωτικά, να βλέπει μια ομάδα απέναντι πλήρη, οργανωμένη, που δεν θα ψάχνετε, που θα ξέρετε τι ζητάμε στο γήπεδο και θα είναι επικίνδυνη σε όλο το κομμάτι του αγωνιστικού του βόλεϊ. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφέρω σε λεπτομέρειες. Καλά, ναι, εντάξει, λογικό. Αλλά θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί και αποτελεσματικοί. Τώρα είχαμε μια κουβέντα πριν για τον κόσμο του Μίλωνα, που ξέρουμε ότι ιδιαίτερα σε παιχνίδια μεγάλης σημασίας αγκαλιάζει τις προσπάθειες κάθε τμήματος. Μιλάγαμε και πέρσι για τα παιχνίδια του μπάσκετ, της ομάδας μπάσκετ, που παρά το γεγονός ότι γινόταν παιχνίδια Δευτέρες, δηλαδή καθημερινή, που ο κόσμος είναι λίγο δύσκολο να πάει στο γήπεδο, βλέπαμε ότι γέμιζε το κλειστό του Μίλωνα, και κάποια παιχνίδια της ομάδας βόλεϊ, που πρωταγωνίστησε πέρσι στη Β' Εθνική, και πάλι είδαμε οικογένειες να γεμίζουν το γήπεδο και αυτά. Αυτό πόσο ξεχωριστό είναι, Γιάννη, πες μας εσύ, για έναν παίχτη να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο με ωραία ατμόσφαιρα, με οικογένειες, όπως είπες εσύ, πόσο όθηση δίνει? Επειδή έχω παίξει και σε άδειο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Προτιμώ το γεμάτο. Είναι υπέροχο το συνέστημα. Και το λέω γιατί πλέον στα παιχνίδια βόλεϊ είναι δύσκολο να δεις τόσο μαζική έτσι, συγκέντρωση για κόσμου. Αυτό, όπως είπε και ο προπονητής μου, πρέπει να παίξουμε ελκυστικό βόλεϊ και καλό βόλεϊ, έτσι ώστε να φέρουμε τον κόσμο. Νομίζω θα το φέρουμε τον κόσμο. Και όχι μόνο για το βόλεϊ που θα παίξουμε, αλλά και γιατί είναι κόσμος, να το πω σε εισαγωγικά, εκπαιδευμένος βολεϊμπολικά, έχει βολεϊκό κόσμο. Σίγουρα έχει μια παιδεία, ναι. Έχει μια παιδεία βολεϊκή. Έχει βάση. Έχει όμορφο κόσμο, βλέπεις παιδιά, βλέπεις οικογένειες, αυτό έχω κλάβει εγώ μέχρι τώρα δηλαδή. Και νομίζω ότι ήταν και δίπλα μας, σε όλη μας την πορεία. Το να παίζουμε με τον κόσμο δίπλα μας δίνει τεράστια όθηση, έτσι. Γιατί παίζουμε και για τον κόσμο μας. Παίζουμε για μας, παίζουμε για την ομάδα μας, παίζουμε για την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Αλλά στην τελική θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι τώρα εκτός από το πολύ δυνατό κόσμο που έχει ο Μίλωνας, έχει και δυνατές ακαδημίες και αναφερθήκατε προηγουμένως και σε κάποια παιδιά που βρίσκονται στην πρώτη ομάδα, όπως ο Χάκας που προέρχεται από τις ακαδημίες του Μίλωνα. Ακαδημίες επιτυχημένες κιόλας. Γνωρίζουμε μαν-μάνι ότι η ομάδα των εφήβων έχει πόσες διακρίσεις τα τελευταία χρόνια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, με την εξαιρετική δουλειά που κάνει τόσα χρόνια ο Παναγιώτης ο Γεωργούτζος, και ακόμα και τα μικρότερα τμήματα, οι παιδες. Και πιστεύω ότι κι εσείς, σαν προπονητής ανδρικής ομάδας, έχετε και το βλέμμα σας στραμμένο στα αναπτυξιακά τμήματα, στις ακαδημίες. Έτσι, τι ρόλο παίζει η λειτουργία των ακαδημιών στην ανδρική ομάδα του Μίλωνα? Θέλουμε να είμαστε, να έχουμε το εφηβικό σαν μια δεξαμενή που θα βοηθάει τα μικρά παιδιά στην προσπάθεια να πλαισιώσουν την αντρική ομάδα. Είτε η αντρική ομάδα βρίσκεται φέτος στην Α2, είτε βρίσκεται στην Α1. Έχουμε γεμίσει, έχουμε πάρει παιδιά και για το εφηβικό που ήδη βοηθάνε στην αντρική ομάδα και εκ περιτροπής κάποια από αυτά τα παιδιά και κάποια άλλα μάλλον παιδιά έρχονται και απολαμβάνουν τις προπονήσεις του αντρικού. Θέλουμε να υπάρχει αυτό το δοχείο. Είμαστε σε συζήτηση, σε επικοινωνία με τον προπονητή των παιδών και των εφήβων, τον Κώστα τον Αγγελίδη. Ό,τι θέματα υπάρχουν και βοηθάμε και μας βοηθάνε όταν έχουμε κάποια ανάγκη. Λοιπόν, Γιάννη, να πάμε λίγο τώρα και σε σένα που είπα προηγουμένως ότι έχεις αγωνιστεί στο εξωτερικό. Πέρσι ήσουν στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, στην Αϊφέλ. Έτσι λεγόταν. Πες μας λίγο την εμπειρία σου. Έχεις αγωνιστεί και στο Μπαχρέιν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να αγωνίζεις στο εξωτερικό? Σπουδαία. Αν το δούμε πιο σφαιρικά, πας και βλέπεις άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες, γνωρίζεις άλλο κόσμο. Κάνεις μόνο αυτό που αγαπάς και αμείβεσαι από αυτό και έχεις το μυαλό σου εκεί.
δεν έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα την ελληνική, ας πούμε. Μόνο καλά έχει, είναι τεράστια εμπειρία να παίξει έξω. Πώς είναι το βόλεϊ που παίζετε εκεί, σε αυτές τις χώρες? Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Συγκεκριμένα εκεί που ήμουν εγώ στην Ελβετία, το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, η Ελβετία, σαν Ελβετία, είναι μια χώρα απίστευτη. Φαντάζομαι από οργάνωση μέρα με τη νύχτα μετά, έτσι. Ναι. Δεν συγκρίνονται τα διαφορετικά και σταθμά. Αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ στο να αφοσιωθούμε στη δουλειά μας. Από τη μία το βολεϊμπολικό εξωαγωνιστικά ήταν, είναι μια χώρα πανέμορφη. Οπότε με ένα σμπάρο δύο-τρία χρόνια μπορούσες να απολαύσεις τη ζωή σου εκεί. Γενικά τι διαφορές έχει με την Ελλάδα και από πλευράς εγκαταστάσεων, φαντάζομαι, καμία σχέση, έτσι? Δεν είναι ότι είχε τα υπερπολιτελή γήπεδα ή κάτι τέτοιο, απλά είχαν αθλητές όλες τις παροχές. Είναι σαν κράτος έτσι, που γενικά για τους πολίτες τους φροντίζουν να έχουν τα πάντα, να μην τους λείπει τίποτα. Οπότε και στο αθλητικό κομμάτι είναι πράγματα που τα θεωρούν δεδομένα. Παράδειγμα, το να ζεις στο νερό στο γήπεδο ή το να ζεις στο γήπεδο εξ αρχής. Αυτά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο γενικά. Ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα, αγκαλιάζει το βόλεϊ. Ναι, είχε κόσμο. Και δεν είχε οπαδούς, είχε φιλάθλους. Σημαντική διαφορά κι αυτή. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Και απλά θα ήθελα να πω ότι γενικότερα νομίζω σας γεμίζει περισσότερη σιγουριά το ότι ανήκετε σε ένα σωματείο που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι έχει φιλοδοξίες, που έχει οργάνωση, που έχει ανθρώπους που μπορούν να δώσουν εγγύησεις για μια επιτυχημένη πορεία. Και γενικότερα, τουλάχιστον η άποψη που έχω εγώ και κάποιοι έξω από το χώρο, δείχνει να αποπνέει υγεία σε πολλούς τομείς, σε πολλά θέματα. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε και πριν, πιάσαμε την κουβέντα, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες ομάδες, κάποιες ομάδες που δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν μέρος τελευταία στιγμή στα πρωταθλήματα, το βλέπουμε να γίνεται και στην Α1, που η έναρξη του πρωταθλήματος πάει από εβδομάδα σε εβδομάδα και ακόμη δεν ξέρει και κανείς με πόσες ομάδες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και νομίζω αυτό και για τον κάθε αθλητή Γιάννη και για τον κάθε προπονητή είναι σίγουρα ξεχωριστό και φυσικά καθορίζει και τους στόχους που έχει μέσα στη χρονιά, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να. Θα επαναλάβω αυτά που είπατε. Σωστά. Σου δίνει άλλη σιγουριά το να είσαι κάπου. Σου δίνει άλλο κίνητρο, άλλο στόχο. Το να είσαι σε μια ομάδα της Α1 και να κάθε μέρα να μην ξέρεις αν το Σάββατο θα παίξεις ή αν θα πάρει άδεια συμμετοχής ή αν θα πληρωθείς ή αν θα έχεις συμπαίχτες. Καμία σχέση. Σου δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια και σου δημιουργούν το μεγαλύτερο ερώτημα ότι για ποιο λόγο κάνεις αυτό που κάνεις. Και για ποιο λόγο αυτό που αγαπάς σε πληγώνει τόσο. Αλλά ας μην είμαι απεσιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Παρόλο που περνάει πολύ δύσκολα το πολύ τώρα, θα βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, εδώ θα γυρίσω έτσι όπως ξεκινήσαμε, ότι στο Μίλωνα έχουμε βρει ένα κλαμπ που μπορεί να προσφέρει στους αθλητές τη δυνατότητα να ασχολούνται με αυτό για το οποίο ήρθαν. Μόνο. Και είναι πολύ σημαντικό. Μοιάζει δεδομένο, αλλά δεν είναι. Ναι, δυστυχώς δεν είναι δεδομένο στην ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα για τη φετινή χρονιά για την ομάδα του Μίλωνα από τον καθένα σας. Τι θα θέλατε να πείτε έτσι, σαν επίλογο? Να είμαστε υγιείς και να πετύχουμε το στόχο μας. Γιάννη. Συμφωνώ. Να είμαστε υγιείς, να πετύχουμε το στόχο μας. Στο τέλος, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Επίσης, να πω ότι αυτό που κάνετε εσείς εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον το βόλεϊ με τόσα προβλήματα που έχει, με οποιοδήποτε μέσο προβληθεί προς τα έξω, έχει μόνο κέρδος. Άρα μια εκπομπή, μια φωτογραφία, ένα ποστάρισμα από ανθρώπους που φαίνεται ότι αγαπούν το άθλημα και γενικότερα τον αθλητισμό, μόνο καλό έχει, οπότε δεν το λέω σαν πρόσκληση προς όλους, αλλά προς πάσα κατεύθυνση, γιατί εγώ βιώνω και τα προβλήματα των αθλητών και της Α1 και της Α2 και δεν βγάζω άκρη. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή πιο δραστικό, έτσι ώστε να υπάρξει λίγο φως στο τούνελ. Δυστυχώς δεν υπάρχει κίνητρο για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το βόλε. Είναι θαύμα ότι ο Μίλωνας έχει ακαδημίες, όχι Μίλωνας, και δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν ακαδημίες και ασχολούνται και δείχνουν τα παιδιά. Αγοριών. Ναι. Αγοριών, συγγνώμη. Τα κορίτσια πάνε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Με τα κορίτσια, στα κορίτσια πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στις ακαδημίες. Σε όλες τις ομάδες σημαίνει αυτό. Είναι πιο δημοφιλές σε σχέση. Αυτό.
κατά τα άλλα, να είμαστε καλά, να έχουμε μια χρονιά με υγεία και στο τέλος να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Στόχο μας σε γεμάτο γήπεδο. Και καλούμε και τον κόσμο εννοείται να έρθει να μας στηρίξει. Σας το εύχομαι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να τα πάτε πολύ καλά φέτος. Καλή επιτυχία. Παραλίγο να το ξεχάσω, ήθελα να κάνω μια τελευταία αναφορά στους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή και έχουν στήσει, έχουν στηρίξει και εξελίσσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Με πρώτο τον κύριο Παντελή Τερματώρο, τον Μέρα τον Κιούρδα βέβαια, όλους τους παράγοντες που ασχολούνται με την αδρική ομάδα, τον Γιάννη τον Κωνσταντιανό, τον Γιώργο τον Χακά, τον Κώστα τον Χάνα που έχει πάρει επόμενο βέβαια τις γυναίκες, αλλά όποτε χρειαστεί είναι εκεί. Και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου, τον Γιάννη τον Στυλιανού και βέβαια τον Γιώργο τον Σκόλια που έχει αναλάβει τη γύμναση των παιδιών. Για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, τελείω ολόκληρο από πίσω. Ναι, βέβαια. Στην κατεύθυνση αυτή που είπαμε. Ο αθλητής να μπορεί να κάνει καλύτερα αυτό που ήρθε να κάνει. Ξεκινάτε λοιπόν στην Ερυθρέα το Σάββατο. Σάββατο, έτσι, είναι ο αγώνας. Καλή επιτυχία, καλή αρχή και όλα να κυλήσουν όπως θα θέλετε μέσα στην χρονιά. Εμείς γενικότερα σαν διαδικτυακό κανάλι Νέας Μύρνης είμαστε κοντά και στον Πανιώνιο και στον Μήλωνα όσο μπορούμε και με αφιερώματα και με κάποια ρεπορτάζ και με μεταδόσεις αγώνων live. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά και σε εσάς με όλους τους τρόπους. Θα σας παρακολουθούμε, εδώ είμαστε μια γειτονιά και πραγματικά εύχομαι... Θα σας δούμε και στο γήπεδο. Θα μας δείτε σίγουρα. Και πραγματικά εύχομαι το τέλος χρονιάς να σας βρει έτσι όπως θέλετε, να βρει την ομάδα έτσι όπως θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φεύγετε τώρα για προπόνηση. Έχετε μπει πλέον και στην τελική ευθεία. Ήταν μαζί μας ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο προπονητής αδρικής ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου και ένας από τους παίχτες, ο Γιάννης Μαντέκας. Τους ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Να είστε καλά.